Σουφλέ πατάτας. Για να δούμε τι θα φτιάξω. Λοιπόν, Άγγελε, βάλε μου την πρίζα από το παγιόκι. Δεν το βάζω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Όταν βάζω αλαντικά, εγώ χρησιμοποιώ χρυσό λάδι, όχι ελαιόλαδο, το ελαφρύτο λάδι. Άγγελε, φτάνει, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Φτάνει, φτάνει, βάλτο. Φτάνει, έλα, φτάνει, βάλτωση. Θα μπερδεύτηκε, δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζουμε λαδάκι να κάψει. Και επαναλαμβάνω, όταν βάζω αλαντικά μέσα σε κάθε γέμιση και θέλω να τσιγαρίσω, ποτέ δεν βάζω ελαιόλαδο. Πόσο βαριά πια να την κάνω. Που σημαίνει, παίρνουμε δύο κρεμμυδάκια. Έχουμε δουλίτσα. Δεν ξέρω αν πίνετε καφεδάκι ή αν έχετε κάτσει στο σαλόνι σας, αραχτές, ή αν έχετε πάει για μπανάκι, ή αν έχετε πάει για σούπερ μάρκετ. Εγώ τώρα θα μαγειρέψω και αργότερα θα ετοιμαστώ. Πάμε. Τσιγαρίζουμε, είπαμε, δύο κρεμμυδάκια. Θα σας τα πω όλα βήμα-βήμα. Ήθελε μια προετοιμασία το φαγητό μου μέχρι να το βάλω στο φούρνο να ψηθεί. Εννοείται αυτό. Τσιρτσιρίζει, βλέπετε πόσο γρήγορα πήρε μπροστά. Να τα ακούτε το μαράκι όταν μαγειρεύει και τι χρησιμοποιεί. Δεν θέλει μυαλό, θέλει να ασχοληθείτε. Μακάρι στον κόσμο όλα να ήταν έτοιμα, αλλά δεν γίνεται. Λέει, αν δεν βρέξει σκόλο δεν τρως ψάρι. Πώς λέει, κάπως έτσι δεν λέει. Έχω φουντώσει τώρα. Αρχίσαμε. Λοιπόν, άμα το κάνεις θα κάνει παρεμβολές. Μην το γυρνάς προς τα δω, Άγγελε. Φέρε μια ξύλινη σπάτουλα. Και ένα κουταλάκι μικρό. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να γυαλίσει το κρεμμύδι μας καλά. Αλάτι δεν θα ρίξω. Θα ρίξω όμως σκορδάκι, όπως σας έχω πει. Λιώμα με ηλιέλαιο, συγγνώμη, αλάτι χοντρό στο μούλτι και το διατηρούμε στο ψυγείο μας. Μου να ρίξω εκεί εγώ. Όχι βρε, θα είναι υπερβολή. Πάμε, τόσα καλούδια εδώ πέρα. Λοιπόν, μοσχοβολάει το κρεμμυδάκι μας. Εδώ βλέπετε, έχω αλατικά. Είναι μπόλικα γιατί θα φτιάξω μεγάλο ταψί σαραντάρι. Θέλω να καλύψει όλο μου το ταψί. Να κρύψω και αυτό να μείνει παραπονεμένο. Τέλεια. Πάμε. Είδατε, αλάτι δεν θα ρίξω καθόλου. Θέλετε μπέικο, ρίξτε. Θέλετε ζαμπόν, ρίξτε. Εγώ έτριψα την πάριζα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για το τοστ. Και για ό,τι άλλο εγώ θέλω να φτιάξω. Λοιπόν, πάμε να πάρει γεύση. Ωστόσο, έχω βάλει 5 πατάτες, τις έχω κόψει και τις έβρασα για 5 λεπτά και σουρώνουνε. Τώρα θα τις δείτε που θα τις τρώσουμε στο ταψί μας και έχω κάνει και μια ωραία μπεσαμέλ και θα κάνω μια φαγητάρα 40 νούμερο, extra extra large. Είπαμε, το πρώτο πράγμα που φτιάχνουμε στο σπίτι είναι το φαγητό για την οικογένεια και μετά τις βόλτες μας και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν και ξυπνάμε ό,τι ώρα γουστάρουμε. Μπόλικη η γέμισή μου από ό,τι βλέπετε. Τώρα εσείς άμα θέλετε να ρίξετε και πιπεριά, ρίξτε, δεν έχω θέμα εγώ. Εγώ με ό,τι είχα στο ψυγείο μου. Λοιπόν, δεν το τσιγαρίζω άλλο, το κάνω λιώμα. Άγγελε, βγάλε μπρίζες, βγάλε τα όλα. Κάτω, κάτω. Κάτω.
Πάμε. Εννοείται στο έρχοντο μωρό θα ψηθεί. Εύχομαι να μην μου καεί. Πρώτη φορά θα φτιάξω κάτι με μπεσαμέλ. Δεν πειράζει όμως. Όλα καλά. Φέρε μου ένα πινελωράκι. Είχε κρεμμύδια πάνω. Λοιπόν, λαδώνουμε το ταψάκι μας. Κλασικά, όπως θα κάναμε για οποιοδήποτε φαγητό που θα κάναμε για να ψήσουμε. Φέρε τις πατάτες, Άγγελε. Εύχομαι να σούρωσαν σωστά. Στις πατάτες δεν έχω ρίξει τίποτα, τις έχω βράσει σκέτες. Κράτη την κατσαρόλα. Θα την ξαναπάρεις. Μην μου πιάνει χώρο. Εκεί. Περίμενε. Πάρτε τις. Λοιπόν, στρώνουμε τις πατατούλες μας. Πριν τις βράσω, εννοείται τις έκοψα να δω πόσες παίρνει. Πέντε δεν έκοψε, Άγγελε. Ναι. Ωραία. Πέντε μεγαλούτσικες ήτανε. Πέντε λεπτάκια τις έβρασα. Βλέπετε ότι έχουν βράσει μια χαρά. Χιουχιου. Τώρα αρχίζω και φουντώνω. Τις στρώνουμε καλά στο ταψάκι μας. Και ρίχνουμε. Τώρα θα ρίξω άλλα τάκι. Από ό,τι βλέπετε ρίχνω ψηλό αλάτι και δεν ρίχνω πολύ αλάτι. Ναι, έχουμε τα αλατικά. Θα ρίξω μείγμα για κρέας. Για να πάρει την πικάντικη γεύση που θέλουμε. Φέρω μια κουταλίτσα να μην κάνω. Ναι, από αυτές, Άγγελε, τις μαύρες. Να. Τις μαύρες. Την κουταλίτσα μου. Μπράβο. Δεν έχω όλα τα συνέργα πάρει, δεν πειράζει. Μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, στρώνουμε εδώ πέρα. Πήγε να καεί από ό,τι βλέπετε. Παναγία μου. Άλλοι το λένε σουφλέ πατάτας. Άλλοι το λένε ο γκραντέν. Εγώ το λέω φαγητάρα. Τρώει μια οικογένεια λαχταριστά κομμάτια μεγάλα και περισσεύει κιόλας. Όποιες κάνουν διαιτά, το live είναι ακατάλληλο, παρακαλώ. Ζεματάει, Χριστέ μου. Παρόλο που τις έχω βράσει, ρε παιδιά, τις πατάτες πόση ώρα πριν και είναι τρομάρα τους. Μια χαρά, πλούσιο και το μπεϊκονάκι, ζαμπονάκι, τι είναι απάνω. Δεν έχει κανένας παράπονο. Λοιπόν, εγώ δεν θα ρίξω κρέμα γάλακτος. Δεν μ' αρέσει. Θα μου πεις γιατί ρε Μαρία θα φας. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Εμένα δεν μ' αρέσει να την πολύ χρησιμοποιώ στα φαγητά. Σπάνια θα δείτε φαγητά από μένα με κρέμα γάλακτος. Συνήθως φτιάχνω μπεσαμέλ. Λοιπόν, Άγγελε, κόψε τυρί. Ξεχάστηκα. Να βάλουμε αυτό, να βάλουμε λίγο νεράκι να φαφατιάσει. Μωρέ, πού είσαστε, μωρέ, μας πήρε μεσημέρι σήμερα. Τέλος το τρίψιμο. Ρίχνω τα τυριά μου πάνω ακριβώς από τα αλατικά που έχω χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να πάρετε αλατικά στο σούπερ μάρκετ που μένουν από τις γωνίες των αλατικών, πολύ οικονομικά. Όταν φτιάχνετε σουφλέ ή τέτοια παρόμοια φαγητά ή ακόμα και πίτσα, είναι ό,τι καλύτερο. Παίρνετε νοστιμιά και γεύση. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Αυτή τη συνταγή την είδα λίγο πριν, νωρίτερα, σε ξένο κανάλι. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να μαγειρέψω. Δεν είχα σκοπό να σηκωθώ. Λοιπόν, πάμε. Η μπεσαμέλ, η οποία, όπως λέει ο γιος μου μαγειράκος, λέγεται μορνέ και όχι μπεσαμέλ. Τι σας έχω πει, βάζουμε το γάλα, μπλουμ όλα, βιτάμ, αλεύρι, θα σας δώσω ακριβώς τις δοσολογίες για το 40 ταψί και απλά ανακατεύουμε, ρε κορίτσια. Δεν χρειάζεται κόπο στην κουζίνα. Πάμε. Έχω ρίξει και τυράκια μέσα στην μπεσαμέλ. Τώρα δώσ' μου εκείνη την κουτάλα. Άγγελε, τη βαθιά θέλω. Τα έχω κάνει όλα χάλια στραπέζι. Εκεί θα πήγαινε.
Εδώ. Πάμε. Μη βρεθεί κανένας και πει ότι σβόλιασε, τον έφαγα. Τυριά είναι αυτά. Αλλά και να σας βολιάζει, σας έχω πει το μυστικό. Μιξεράκι, χτύπημα και έτοιμη. Αχ, φαγητάρα έφτιαξα και σήμερα, μπράβο μου. Και όπως λέει ο Γιώργος, είσαι ψωνάρα. Λοιπόν, στο αρχοντομορό, κάνα τεταρτάκι θα το ψήσω, στους 150 βαθμούς. Στην κουζίνα θέλει στους 180 βαθμούς, στον αέρα φαντάζομαι, αλλιώς πάνω κάτω αντιστάσεις, μισή ώρα και θα το ελέγχετε. Γιατί είναι όλα προετοιμασμένα τα υλικά, οπότε δεν θέλει πολύ ψήσιμο, να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Σε αυτό το σημείο θα κάνω ό,τι κάνω ακριβώς και στο παστίτσιο. Κάνω γουβίτσες μέσα με ένα μαχαίρι, με ένα πιρούνι, με ό,τι έχετε, να πάει η μπεσαμέλ μέσα. Το ίδιο πράγμα κάνω κορίτσια και στο παστίτσιο. Να το ρουφήξει μέσα. Να βγει γλασερό και νόστιμο. Τώρα αν το κάνετε κι εσείς, καλά κάνετε βέβαια. Ωραία. Δυο κουταλίτσες περισσέψαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σας είπα και τον τρόπο που το ψήνω. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά...